Νομίζω ότι και τηλεφωνικά εχθέ σα περιέγραψα το τι συνέβη. Αλλά τα πράγματα έχουν μία χρονολογική σειρά. Την επόμενη μέρα του παγετού, και αφού ο παγετό μάλλον διαρκούσε 4-5 μέρε, 26 το πρωί, η ΔΑΟΚ με το αρμόδιο τμήμα τη βγήκε έξω στα χωράφια. Αυτή η καταγραφή ήρθε στα χέρια του Περιφερειάρχη και από εκεί ξεκίνησε ένα αγώνα δρόμου για να μπορέσει να Βρεθεί μια λύση για τον αγροτικό κόσμο τη περιοχή. Έστάλλει στο Μαξίμου, στο Υπουργείο Γεωργία και στον Ελγά. Έγινε η σύσκεψη στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ακολούθησε η επίσκεψη του κ. Λιβάνου και στη Λακωνία και του κ. Λικουρέζου και στην Αργολίδα. Άρα, όλα τα πράγματα έχουν μια χρονολογική σειρά. Το ζητούμενο ήταν πώ θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε αυτή την συνολική λύση. Γιατί από την αρχή εμεί ζητούσαμε μια συνολική λύση. Βεβαίω υπήρξαν τα αιτήματα και του κυβερνητικού βουλευτού αλλά και των βουλευτών της αντιπολίτευσης. Άρα σήμερα, χθες, νικητές είναι το σύνολο του νομού, το σύνολο των αγροτών και του επαγγελματικού κόσμου γιατί αυτά τα χρήματα θα αποδοθούν στην αγορά, στην τοπική αγορά. Θα αποδοθούν στους γεωπόνους, στους οποίους υπάρχουν πολλές οφειλές από τους αγρότες, θα αποδοθούν όμως και στον εμπορικό κόσμο, στον επαγγελματικό κόσμο του νομού, των πόλεων και των χωριών. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω ότι αφού υπήρξε όλος αυτός ο κύκλος των πραγμάτων, φτάσαμε χθε λοιπόν στο γραφείο του κ. Γιουργαντά. Εκεί υπήρξε σκληρό ροκ. Σκληρό ροκ με συγκλήσει, ενστάσει, αντιθέσεις και ξανά από την αρχή σκληρές ενστάσει και αντιθέσει. Οι εκπρόσωποι των αγροτών, όπω και οι πολιτικοί, δεν έρχονται από παρθενογένεση. Ο καθένα έχει απόψει, ο καθένα είχε πολιτικό χώρο που έχει ταχθεί. Ο καθένα είχε τι εντάσει του και τι απόψει του. Προσπαθήσαμε να είμαστε εγγύητε μια λογική συνομιλία. Αυτό δεν επετεύχθη όμως έτσι. Έχει μεσολαβήσει και η καλή θέληση του Υπουργού Γεωργίας και η καλή θέληση του διοικητού του ΕΛΓΑ και βεβαίω η προτροπή του Γραφείου του Πρωθυπουργού, χωρί να θέλω να πω τίποτα περισσότερο, στο να δοθεί λύση, άμεση και δίκαια. Όταν λέω δίκαια, θέλω να τονίσω ότι υπάρχει ένας κόσμος από την αγροτεία του νομού μας που πάντα έχει ένα μικρό παράπονο, ότι κάποιοι παίρνουν περισσότερα, κάποιοι παίρνουν. Γι' αυτό και στην συνολική λύση η οποία προτάθηκε και δόθηκε, θα υπάρξει και μία εξατομικευμένη λύση διότι κάποιοι έχουν χάσει πραγματικά το σύνολο της παραγωγής και όχι το 70% ή το 50% ή το 40%. Προσπαθήσαμε λοιπόν να μαζέψουμε αυτό. Αυτό είναι μια επιτυχία η οποία ανήκει σε όλους. Ανήκει βεβαίως στο γραφείο του Πρωθυπουργού, στην πολιτική ηγεσία, στους αγρότες μας. Μέρος αυτής της επιτυχίας δικαιούται και πρέπει να έχει και ο Περιφερειάρχης για την κινητοποίηση την οποία έκανε. Στη χθεσινή σύσκεψη ήταν μαζί και ο Γιάννη Ομαντζούνη από την περιφέρεια. Έβαλε και αυτό ένα λιθαράκι τη στιγμή που πήγε να καταρρεύσει η συνομιλία. Με ένα δικό του τρόπο, αυτόν τον επαγγελματικό τρόπο που έχει. Επαγγελματία είναι και αυτό. Μπορεί να κάνει και αυτό τον μπαλάν στην ισορροπία. Τέλο, καλό, όλα καλά. Η νίκη λοιπόν ανήκει σε όλου.